Ωραία τα σούμο λοιπόν, έχουν την πλάκα τους, αλλά ας σοβαρευτούμε και ας πάμε στο σημερινό μας θέμα που είναι η γνωριμία του κόσμου με τα ναυτιαθλητικά σπορ γενικότερα. Μαζί μας έχουμε τον Αλέξανδρο τον Γιάννο. Γεια σου Αλέξανδρε. Πες μας λίγα λόγια, τι κάνετε ακριβώς εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης. Εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης, εδώ και 3 χρόνια έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε κάθε καλοκαίρι μια ναυτική ακαδημία με σκοπό να γνωρίσει ο κόσμος τον ναυτιαθλητισμό και συγκεκριμένα την κοπηλασία. Well, who in the right mind would ever leave a late? But I gotta tell you, got to put it straight. Still busted out of there, busted down the gate. Cause I had to get out while there was going to get. LA was the hunter, California wasn't it. So I got up and got off of my bucket. Sometimes you gotta say, well, what the hell, fuck it. Wasn't around for the rights of the king. But every other night. Όμιλος Υλών Θαλάσσης με την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα της νεότητας και αθλητισμού προσπαθεί να δείξει στον κόσμο τι είναι το άθλημα της κοπηλασίας. Έχει δημιουργήσει μια έκθεση καφών, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά γυμνάζονται καθημερινά. So hard for years to understand why do you find such pleasure in killing another man. Αλέξανδρε, υπάρχει κάτι καινούριο στον χώρο της κοπηλασίας, λέγεται Coastal Rowing. Το Coastal Rowing, καταρχήν να εξηγήσουμε στο κοινό ότι είναι κοπηλασία ανοιχτής θάλασσας. Και τι σημαίνει αυτό? Ενώ ένας αγώνας κοπηλατικός όταν διεξάγεται με την αγωνιστική κοπηλασία είναι σε ευνοϊκές συνθήκες, δηλαδή το νερό πρέπει να είναι ήρεμο, η κοπηλασία ανοιχτής θάλασσας μπορεί να γίνει σε νερό που έχει κυματισμούς. From the city of angels. Well, 5 days later, what have I got? I'm in another place which is sunny and hot. The difference here was that I'm free as a bird. No guns on my head, no blood on the curb. But just then a strange thought overtook my brain. And since that day it never felt the same. If everybody just put down the arms, and nobody on the planet could ever come home. 6 weeks later, still don't know what's up. Γνωρίζουμε επίσης ότι γίνεται παγκόσμιο πρωτάθλημα με τα κοπηλατικά μηχανήματα με βάση slide. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό. Τα κοπηλατικά μηχανήματα, εργόμετρα, είναι τα μοναδικά μηχανήματα στα οποία διεξάγεται παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν να εξηγήσουμε. Δεν υπάρχει άλλο αερόβιο μηχάνημα, είτε αυτό είναι διάδρομος είτε είναι οτιδήποτε άλλο, στο οποίο να γίνεται διεξαγωγή παγκοσμίου πρωταθλήματος. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο γίνεται άλλες φορές στην Ευρώπη, άλλες φορές στην Αμερική, γίνεται σε στάδια πολύ μεγάλα, συγκεντρώνονται πάνω από 100 κοπηλατικές μηχανές, συμμετέχουν από όλο τον κόσμο, όλων των ηλικιών, από 12 χρόνων, 13 έως και 75 υπάρχουν συμμετοχές και σαφώς όχι μόνο από κοπηλάτες. Σίγουρα πρέπει να τονίσουμε ότι το βασικό κλειδί της επιτυχίας είναι οι αθλητές του ομίλου, οι οποίοι είναι 60-70 αυτή τη στιγμή στον όμιλο Φίλων Θαλάσσης στη βασική προετοιμασία και ακόμα 30 περίπου σε πιο μικρό στάδιο. Η Αδβή Κουντούλα φυσικά είναι πρωτοστάτη στον όμιλο για 3 συνεχόμενα χρόνια στην παγκόσμια κατάταξη, πάντοτε μέσα στα μετάλλια. Και είναι και ένας λόγος που ο όμιλος Φίλων Θαλάσσης έχει φτάσει μαζί με την προσπάθεια των υπολείπων προπονητών και του Διοικητικού Συμβουλίου να έχει πάνω από 100 αθλητές και φυσικά να καλλιεργεί το άθλημα της κοπηλασίας.